Καλώς ορίσατε στο Βουδεράφων, άλλη μια νίκη για την ομάδα μας. Κερδίσαμε εντός έδρας τους Portland Trail Blazers. Από τη μία, για μας ο αγώνας ήταν back-to-back, οπότε υπήρχε κούραση για εμάς. Από την άλλη, όμως, οι Blazers είχαν πάρα πολλές απουσίες και έτσι πέρασαν περίπου 20 λεπτά μέσα στο παιχνίδι για να πάρουμε μια διαφορά 15 πόντων. Τώρα αυτή τη διαφορά την κρατήσαμε. Ναι, λίγο-λίγο τη μειώνανε οι Blazers μέχρι να φτάσουμε στα μέσα της τέταρτης, όπου κάνανε ένα run και πλησιάσανε πολύ στο παιχνίδι. Δεν προηγηθήκανε, αλλά πλησιάσανε πολύ και έτσι δυστυχώς αντί να δούμε garbage time στα τελευταία λεπτά. Ναι, στα τελευταία λεπτά ευτυχώς είχαμε συνεχόμενα τίποτα από τον Λόπεζ και από τον Μάθιους και καταφέραμε και το κερδίσαμε ψηλό άνετα το παιχνίδι στο τέλος. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Ένα παιχνίδι στο οποίο από τη μία οι Blazers ήταν πιο εύστοχοι στα τρίποντα, 17 στα 39, 43% για αυτούς. Εμείς καλά τα πήγαμε συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ήμασταν πιο κάτω στο 37,2%. Είχαμε πολλά περισσότερα επιθετικά rebound, τα διπλάσια, 18 για μας, 9 για αυτούς. Ένα από αυτά τα επιθετικά rebound που πήραμε ήταν του Κόνατον, στο καπάκι μετά ήταν κάρφωμα. Ο Κόνατον βρέθηκε ενάντια στην παλιά του ομάδα και είχε 18 πόντους σε 22 λεπτά. Και είχε επίσης ένα καλό παιχνίδι, καιρό είχε να κάνει καλό παιχνίδι ο Κόνατον. Οπότε αυτό ξεχώρισε από τον Μπάγκο. Τι άλλο, ο Μπλέτσο ήταν πρώτο σκόρερ με 30 πόντους. 4-7 τρίποντα για τον Μάθιους. Ο Λόπεζ ήταν καλός, δύο τάπες, καλός στην άμυνα γενικά. Τώρα ο Γιάννης είχε 15 assist, αυτό ήταν το θετικό. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν πολύ άστοχος, 5 σε 10 βολές. Και ναι, 1-7 τρίποντα. Άμα το δούμε και στο shot chart εδώ πέρα, θα δούμε ότι είχε περίπου. Όχι περίπου, είχε 2 στα 11 shoot έξω από τη ρακέτα, οπότε ήταν άστοχος ο Γιάννης. Τώρα άμα πεις ότι είχε καλό παιχνίδι με τέτοια ευστοχία, δεν θα έχεις δίκιο, και ο ίδιος άμα τον ρωτήσεις θα σου πει ότι δεν ήταν από τα καλά του παιχνίδια. Αντιθέτως για τους Blazers, καλός ήταν. Μία ομάδα μόνος ήταν ο McCollum, 37 πόντους σε 38 λεπτά, 10 assist. McCollum όμως ήθελε και βοήθεια, προσπάθησε ο Άντωνη, ο Καρμέλο Άντωνη να του δώσει μία βοήθεια. Εντάξει, δεν τα κατάφερε και πάρα πολύ καλά. Είχε 3 στα 5 τρίποντα. Καλός ήταν ο Καρμέλο Άντωνη. Εκνεύρισε όσους μερικούς αυτά που έκανε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτός είναι ο Καρμέλο Άντωνη. Είναι ένας δεινόσαυρος της εποχής μας. Σιγά-σιγά εξαφανίζεται. Εντάξει, τώρα, Portland Trail Blazers είχαν πάρα πολλές απουσίες το παιχνίδι αυτό πέρα. Καλά κάναμε και το κερδίσαμε. Δυστυχώς δεν είχε garbage time. Θα μου πεις, ήταν back-to-back. Ναι, κρίμα, ίσως αν ήταν λίγο πιο εύστοχος ο Γιάννης και άμα ήταν λίγο πιο άστοχοι οι Blazers στα τρίποντα να ήταν πολύ πιο άνετο το match. Ήταν μικρός ο βαθμός της δυσκολίας αυτής εδώ πέρα της αναμέτρησης. Κερδίσαμε, πάμε παρακάτω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται να είναι αυτό.